Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, την τιμητική πρόσκληση σε αυτή την εκδήλωση που έχει τον τίτλο «Δικαιοσύνη παντού». Και κρίνουμε ότι είναι κάτι που πραγματικά έχει ανάγκη αυτή η χώρα με αυτά που βλέπουμε και ακούμε τελευταία. Είμαστε μια νέα ομάδα, σωματείο. Δημιουργηθήκαμε 2020, το Φεβρουάριο. Και αμέσως αντιμετωπίσαμε μία σειρά από δυσκολίες. Είμαστε λοιπόν ένα σωματείο που ενδιαφέρεται για τα ΛΟΑΤ και ηλικιωμένα άτομα μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας. Λίγο πιο δυνατά. Κάτι αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, επειδή είμαι στην τάξη, όταν είμαι στην τάξη με ακούνε σε αυτή την ένταση και τώρα δυσκολεύομαι με το μικρόφωνο πάρα πολύ. Λοιπόν, αντιμετωπίσαμε μια σειρά από δυσχέρειες, προβλήματα, εμπόδια. Το πρώτο που διαπιστώσαμε ήταν ότι είναι δύσκολο να εντοπίσουμε τα ΛΟΑΤ και ηλικιωμένα άτομα. Είναι πολύ πιο δύσκολο από τις μικρότερες ηλικίες. Δεν είναι ορατά. Συνήθως είναι κλεισμένα μέσα στα σπίτια τους. Είναι απομονωμένα, νιώθουν ανασφάλεια. Απέναντί μας νιώθουν καχυποψία, αρνούνται να μας συναντήσουν ή όταν μας συναντούσαν πολλές φορές ξέφραζαν αυτή τη φοβία τους, μήπως υποστούν κακοποιητικό λόγο, μήπως εκτεθούν δημόσια, μήπως κάποιο μάτι τους δει κτλ. Διακρίνουμε λοιπόν μια αναποφασιστικότητα. Πέρα από αυτό, είχαμε δυσκολίες συντονισμού. Δημιουργηθήκαμε το Φεβρουάριο του 20 και το Μάρτιο του 20 ξεκίνησε η καραντίνα. Τι ωραία συγκυρία, ε! Λοιπόν, και εγκλεισμός φυσικά. Δεν μπορούσαμε να έχουμε φυσική επικοινωνία. Δεν μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας, να δώσουμε ένα ραντεβού σε μια καφετέρια, να δούμε το ένα τη φάτσα του άλλου και ποιοι είμαστε και τι είμαστε. Και αναγκαστικά καταλήξαμε κι εμείς στην εξαποστάσεως γνωριμία. Και άλλο πρόβλημα. Τα ΛΟΑΤ και ηλικιωμένα άτομα ή κάποια από τα ΛΟΑΤ και ηλικιωμένα άτομα, όχι μικρός αριθμός, δεν έχει ψηφιακό εξοπλισμό. Είχαν συνήθως ένα κινητό παλιάς τεχνολογίας και μια τηλεόραση σε ένα διαμέρισμα. Αυτό ήταν. Αλλά ακόμα και εκείνα τα άτομα που είχαν ψηφιακό εξοπλισμό δεν είχαν τον ψηφιακό γραμματισμό. Δηλαδή δεν ξέρανε πώς να μπουν σε μια πλατφόρμα σύγχρονης επικοινωνίας, να ανοίξουν τις κάμερες. Είχαμε μάλιστα συστήσει και τεχνικό τμήμα με τηλέφωνα που έπαιρνε και έλεγε κάνε αυτό, κάνε εκείνο, τη βλέπεις στην οθόνη κτλ. Και υπήρχαν δυσκολίες όχι μόνο πρόσβασης σε ψηφιακή πλατφόρμα, αλλά ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι οι παλιές δεξιότητες που εγώ θυμάμαι στην προηγούμενη ομάδα, έπαιρνα το βιβλιαράκι μου, το πρακτικό μου, πήγαινα, τα γράφαμε, μια χαρά με τον πίκτη το στυλό, ήταν ωραία. Τελείωσαν αυτά. Πάνε αυτά, Γιάννου μου. Λοιπόν, τώρα χρειάζεται Word, χρειάζεται Excel, χρειάζεται Google Docs, χρειάζεται Drive, χρειάζεται να κάνω πράγματα που τα μεγαλύτερα άτομα σε ηλικία δυσκολεύονται να τα παρακολουθήσουν. Λοιπόν, άλλη δυσκολία. Δυσκολία επικοινωνίας. Φάγαμε τα ΛΟΑΤ και άτομα, φάγαμε τα ηλικιωμένα άτομα και ξαφνικά διαπιστώναμε και ακούγαμε πράγματα που δεν θα θέλαμε. Διαπιστώσαμε μια εσωτερικευμένη ομοφοβία. Άλλες φορές και τρανσφοβία. Πολλά από αυτά τα άτομα διαπνέονται από τα παλιά στερεότυπα. Ακούσαμε, ας πούμε, πράγματα όπως τώρα δεν το θέλουμε το Pride, αυτά είναι βλακείς, πρέπει να είμαστε σοβαροί, να μας εκτιμήσει ο κόσμος κτλ. Με βάση όλα τα προηγούμενα, που ήταν καθαρά εμπειρικά δεδομένα, καθίσαμε και μιλήσαμε και είπαμε ότι παιδιά, εδώ πέρα χρειάζονται δύο πράγματα, δύο άξονες. Πρώτον, κοινωνικοποίηση και δεύτερον, επιμόρφωση. Ταχύτατη επιμόρφωση. Εσωτερική. Μεταξύ μας. Για την επιμόρφωση κάτι γινότανε. Για την κοινωνικοποίηση τίποτα. Δεν μπορούσαμε ούτε να πάμε σε μια καφετέρια να πιούμε ένα καφέ να γνωριστούμε, ούτε να βρεθούμε, ούτε τίποτα. Λοιπόν, για να μην ακρηγορήσω,
Θέλω να απαντήσω στο ερώτημα γιατί ιδιαίτερη μέρημνα για τα ΛΟΑΤ και ηλικιωμένα δεν μπορούν να ενταχθούν σε μια ευρύτερη δομή. Πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα ή πολλά από αυτά τα άτομα δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον. Μερικά δεν έχουν ούτε οικογενειακό περιβάλλον. Πάσχουν από μοναξιά, κατάθλιψη, άγχος και ποικίλες ψυχολογικές διαταραχές. Σε περίπτωση απώλειας συντρόφου ή φίλων, αυτές οι δυσλειτουργίες εντείνονται και γίνονται χειρότερες. Η πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας μπορεί να υποφέρει ακόμη πιο δυσμενείς συνέπειες λόγω έλλειψης εξειδικευμένου και επιμορφωμένου προσωπικού. Υπάρχει δυσκολία συνύπαρξης και κοινωνικοποίησης και δημιουργίας φιλικών ή άλλων δεσμών μη συνομιλίκους λόγω των διαφορετικών ενδιαφερόντων. Ας πούμε ότι πάνε αυτά τα άτομα σαν ένα καπί, έτσι. Θα συναντήσουν, θα βρεθούν εκεί πέρα, στην παρέα. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι τι θα πούν, ανά το παιδί μου, το εγγόνι μου, η εγγονή μου πέρασε στο πανεπιστήμιο κτλ. Το λόγο και ηλικιωμένο άτομο τι θα πει. Ειδικά τα φιλοδιαφορετικά άτομα, τι αντιμετώπιση θα έχουν εκεί μέσα, σε αυτή τη δημόσια δομή. Καθίστανται λοιπόν εύκολος στόχος διασυρμού, γελιοποίησης, εκφοβισμού, κακοποίησης, ακόμη και εγκληματικών ενεργειών σε βάρος τους στις μικρές τοπικές κοινωνίες. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους επιστρέφουν στην πατρική οικογένεια και ζουν με τα αδέρφια τους. Πολλές φορές αναγκάζονται να αποκρύψουν τον προσανατολισμό τους και να επιστρέψουν στη μη ορατότητα. Αναγκάζονται να συμβιβάζονται με τις νόρμες, τις πεποιθήσεις, να ακολουθούν τις συνήθειες της ετεροκανονικότητας και πολλές φορές να γίνονται μάρτυρες ή ακόμα να υφίστανται ομοφοβικό ή κακοποιητικό λόγο. Έτσι, για πλάκα, στις παρέες που τα λέμε. Αντιλαμβάνονται ότι είναι βάρος για τους συγγενείς τους και βιώνουν την απώλεια της αυτοδιάθεσης, της αυτοεκτίμησης, του αυτοπροσδιορισμού και της αξιοπρέπειάς τους. Σε περίπτωση διαφορετικής ταυτότητας φύλου από το βιολογικό ή φιλομετάβασης, δεν είναι σπάνιο να κακοποιούνται μέσα στην οικογένεια, να υφίστανται μισγκέντερινγκ, να υποβάλλονται σε εξευτελιστικές αχρίαστες και επικίνδυνες ψυχοθεραπείες. Καθίστανται εύκολα θύματα οικογενειακής ή άλλης εκμετάλλευσης από το οικογενειακό περιβάλλον, οικονομικής εκμετάλλευσης εννοώ. Συγγνώμη, δεν βλέπω καλά. Λοιπόν, βιώνονται συναισθηματικούς ή άλλους εκβιασμούς. Εκφοβίζονται και εξαναγκάζονται να υποκύψουν σε παντός είδους εκβιαστικά διλήμματα, εκ των οποίων η μία επιλογή είναι πάντα ο εγκλεισμός σε ένα ίδρυμα. Λόγω της ευαλωτότητάς τους, υποχρεώνονται να δεχτούν δίθεν οικειοθελώς θεραπείες μεταστροφής ή παντός είδους εκτονολογήσεις ή μετάνοιες με ή θρησκευτικό ή χωρίς θρησκευτικό πρόσημο. Αυτά τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε συναντήσει. Μου τα έχουν πει από το τηλέφωνο ότι ξέρεις, θέλω να έρθω να σας βρω, να σας συναντήσω, αλλά είμαι άνεργος, ζω με την αδερφή μου, η οποία δεν έχω ένα πακέτο σιγάρα να πάρω, έτσι, και με υποχρεώνει κάθε εβδομάδα να πηγαίνω στον ιερέα και να κάνω μία προσευχή για να γίνει μία μεταστροφή, τέλος πάντων, το θαύμα, το πολυπόθητο. Για να ολοκληρώνουμε, θα περάσω στις προτάσεις μας, οι οποίες είναι πολύ κωδικοποιημένες. Πρώτα απ' όλα, εναρμονιζόμαστε πλήρως με τις προτάσεις του ΣΥΔ για προνοιακά επιδόματα σε τρανς ηλικιωμένα άνω των 60, σύνταξη μετά τα 65, ναι, και εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα για τα τρανς ηλικιωμένα άτομα. Ακούμε πολλές φορές διαδομές για άστεγα ΛΟΑΤΚΙ άτομα από τα οποία δυστυχώς αποκλείονται τα ηλικιωμένα. Και αναρωτιόμαστε γιατί. Ακούγεται βέβαια ότι δεν μπορεί ο ηλικιωμένος εξιντάρης να συμβιώνει με τον 18, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Όλα λοιπόν ζητάμε για τα άστεγα ηλικιωμένα άτομα μια ξεχωριστή δομή, αν είναι έτσι.
για τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους. Κατοικίες μέσα στον αστικό ιστό ή με αυτόνομης υποστηριζόμενης διαβίωσης. Θεάνο. Που τα έχουμε πει. Σύνδεση όλων των δομών υποστήριξης με ενιαία ιατρική μέρημνα. Τα έχουμε πει με την κυρία Φωτίου και έχουμε συμφωνήσει. Οριζόντια και εντατική επιμόρφωση όλου του ιατρικού προσωπικού και των επαγγελματιών κοινωνικής πρόνοιας, των δημοσίων και των ιδιωτικών δομών, πάνω σε ζητήματα σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας, έκφρασης, χαρακτηριστικών φύλου και κυρίως πάνω στη χρήση της σωστής ορολογίας και στους τρόπους απεύθυνσης, ειδικά απέναντι σε φιλοδιαφορετικά άτομα. Επιμόρφωση και κατάρτιση στο προσωπικό που εργάζεται σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων με αντίστοιχη παροχή πιστοποίησης. Αυτά από μένα, αυτά από εμάς ως Rainbow Seniors. Ευχαριστώ που μας ακούσατε.